Κύριε Κουμπούρη, έρχομαι σε εσάς. Ο στόχος για το ΚΚΕ. Ο στόχος του ΚΚΕ είναι να πάρει όσο πιο υψηλά ποσοστά γίνονται. Mm-hmm. Οι εκλογές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στο λαό και τους εργαζόμενους που έχουν υποστεί τα πάνδυνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κόμματα που τη στηρίζουν να καταψηφίσει, να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ψήφο του, να καταδικάσει τα κόμματα εκείνα που τη στηρίζουν, που οι πολιτικές τους όλων, ανεξάρτητα από το πώς πολιτικά αυτοπροσδιορίζονται, έχουν ψηφίσει όλες εκείνες τις αποφάσεις, όλες εκείνες τις διατάξεις οι οποίες έχουν καταδικάσει το λαό στη φτώχεια και τους εργαζόμενους, στην ανέχεια και στα προβλήματα που ζούμε καθημερινά όλα τα λαϊκά στρώματα. Άρα, κύριε συντάξεις... Κουμπούρη, για να το καταλάβω, το ΚΚΕ βλέπει το μέλλον της Ελλάδας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως το βλέπουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υπογράμμιση ότι εμείς είμαστε υπέρ της Ένωσης των Λαών της Ευρώπης, mm-hmm. είμαστε δηλαδή ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είμαστε με τους λαούς της Ευρώπης που αγωνίζονται σε μια Ευρώπη και ποτέ δεν το κρύψαμε, που θα είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στα μονοπόλια, σε μια Ευρώπη που θα είναι σοσιαλιστική και η παραγωγή του πλούτου και η παραγωγή των αγαθών που παράγει ο ίδιος ο άνθρωπος που είναι παραγωγός του πλούτου θα υπηρετεί τις ανάγκες των λαών και των εργαζομένων. Και τις μεγάλες γεωπολιτικές απειλές που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει όχι μόνο η χώρα μας, η Μεσόγειος, ευρύτερα τα Βαλκάνια, θα μπορέσει η Ελλάδα να τις αντιμετωπίσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι αλλαγές που λέτε, οι γεωπολιτικές και όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, κλιματική αλλαγή, μεταναστευτικό, μια σειρά από πολύ σοβαρά αυτά, προβλήματα. Όλα αυτά τα περισσότερα από αυτά προκαλούνται από τους ίδιους τους υπεριαλιστές και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει το ρόλο της, mm-hmm. όπως η Αμερικανική. Ο συμπεριελισμός, από την άλλη μεριά τα συμφέροντα που συγκρούονται τώρα στους πολέμους ανάμεσα στο ΝΑΤΟ ουσιαστικά και τη Ρωσία, όλα αυτά προκαλούνται από αυτό. Μάλιστα. Το πάνω χέρι λοιπόν πρέπει να πάρουν οι λαοί καταδικάζοντας όλα τα κόμματα και θα ήθελα να πω μια κουβέντα mm-hmm. εδώ για τον κίνδυνο της ακροδεξιάς. Δεν καταλαβαίνω. Επειδή θα κάνουμε μια συζήτηση αμέσως μετά. Μόνο αυτή την κουβέντα την κάνουμε. Δεν κατάλαβα. Όλα τα κόμματα που είναι τώρα και υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι mm-hmm. στο Ευρωκοινοβούλιο, μια χαρά συνεργάζονται με τη Μελόνι και με τον Όρμπαν και με τους άλλους και μαζί παίρνουν τις αποφάσεις, όλοι μαζί ενάντια στα εργατικά λαϊκά Μάλιστα. δικαιώματα. Ωραία, η ανάπτυξη που επικαλούνται και κλείνεται σε όλες τις πτώσεις και εδώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που την υπηρετούν, προϋποθέτει. Είναι με όχημα το κεφάλαιο, με όχημα τα κέρδη των πολυεθνικών ομίλων και προϋποθέτει χαμηλά μεροκάματα, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ωράρια που ξεπερνούν τις 12 και 13 ώρες. Οι συντάξεις να είναι στον αδύρ και αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται και στη χώρα μας να γίνει. Μεγαλώνει και ο πληθυσμός βέβαια και την ίδια στιγμή πρέπει ναι, με κάποιο τρόπο τα φορτώνουν, να είναι και ο και το πρόβλημα, κύριε Μαγκυριάδη, και το πρόβλημα το δημογραφικό είναι πρόβλημα του ίδιου του καπιταλισμού και της ανάπτυξής του. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουν τα νέα παιδιά. Οι τιμές έχουν πάρει στο, η φορολογία. Επίσης, κάθε τι που ονομάζεται πηγή ζωής για τον mm-hmm. εργαζόμενο άνθρωπο και δικαίωμα, αυτό ονομάζεται κόστος στην υγεία, Μάλιστα. στις κοινωνικές παροχές κτλ. Άρα λοιπόν, μπορεί το να αντιμετωπίσει για αυτό το αλλαγή ζήτημα. Υποδείγματος, προφανώς. Όποιος, όποιος έρχεται να διαχειριστεί mm-hmm. και όποιος έρχεται να υπηρετήσει από την πολιτική, όποιο πρόσημο πολιτικό και να βάλει, όπως και αν αυτοπροσδιοριστεί πολιτικά, mm-hmm. θα ακολουθήσει τις ίδιες πολιτικές, έχει φανεί, δεν Μάλιστα. χρειάζεται να το πω Ευχαριστώ. Εγώ. Θέλω να πω όμως, mm-hmm. θέλω να πω όμως τι μπορεί να γίνει. Ο πυρήνας λοιπόν της αύξησης των τιμών είναι αυτός. Και είναι η αιτία, τα κέρδη και η παράδοση των παραγωγικών δυνάμεων στα νύχια του κεφαλαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί δεν καταργεί το ΦΠΑ στα είδη μια σειρά ειδών λαϊκής κατανάλωσης. Μπαίνουν πρόστιμα. Τα πρόστιμα τα προβλέπουν οι εταιρείες. Και η κυβέρνηση είναι ότι το ΦΠΑ έχει αποδίδει στον κρατικό προϋπολογισμό κάποια δισεκατομμύρια έσοδα. Καλά, αυτά είναι επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί δεν φορολογούνται οι εφοπλιστές και το μεγάλο κεφάλαιο σε πολλές περιπτώσεις και οι εργαζόμενοι έχουν τσακιστεί. Mm-hmm. Γιατί μέσα στις τιμές των προϊόντων είναι ένα 25-30% που είναι από την εφορία. Γιατί οι συντάξεις και έχουν πάει στον αδύρ. Γιατί τα δώρα μας έχουν Μάλιστα. αφαιρεθεί. Ποιος τα πλήρωσε αυτά. Τα πλήρωσαν οι κυβερνήσεις, τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για είναι πληρωμένα με το αίμα μιας ζωής από τους συνταξίουχους που ούτε τα αναδρομικά Μάλιστα, δεν έχουν κύριε δώσει Κουμπούρη, σαφές, αυτό το διάστημα. Και κύριε Κουμπούρη, ο λόγος σας.
Πρώτα απ' όλα θα συμμετέχουμε για να ακούγεται η φωνή του λαού και των εργαζομένων μέσα σε αυτά τα αντιδραστικά όργανα του μεγάλου κεφαλαίου και των πολυεθνικών. Θα είμαστε η φωνή του λαού από τη σωστή πλευρά της ιστορίας όλων εκείνων που έχουν υποφέρει από αυτές τις πολιτικές και θα συνεχίσουν να υποφέρουν. Δεύτερο, θα είμαστε μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στους αγώνες του λαού και θα παλέψουμε και στη χώρα μας και στην Ευρώπη για να δυναμώσει το κίνημα αμφισβήτησης, να δυναμώσει το κίνημα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολυεθνικών, να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι τα δικαιώματά τους που υποφέρουν πραγματικά, να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση να διεκδικήσουν τις πραγματικές τους ανάγκες, τις συντάξεις τους, τα δώρα τους κτλ. Να εμποδίσουμε μέτρα που έρχονται και φυσικά να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο παραγωγός του πλούτου, ο πραγματικός παραγωγός του πλούτου, που η πηγή κάθε δημιουργία είναι η εργασία, να πάρει στα χέρια του τον πλούτο που παρέχει πολύ, για την ικανοποίηση των αναγκών.